στο Δημοτικό Στάδιο Χαλανδρίου το ντέρμπι ανάμεσα στον Ατρό με το Χαλανδρίο και τον Τριφυλιακό για την τελευταία αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο της δεύτερης κατηγορίας ΕΠΣΑ Αθηνών έχει ολοκληρωθεί. 3-1 τελικό αποτέλεσμα. Ο Ατρόμητος παίρνει μια σπουδαία νίκη η οποία τον φέρνει στα μπαράζ ανόδου για την Α κατηγορία. Μαζί μας έχουμε τον Ηλία Μπλάνα, τον προπονητή, τον άνθρωπο που έχει δουλέψει αυτή την ομάδα και παρουσιάζει αυτή την εικόνα, αυτό το πρόσωπο και αυτά τα αποτελέσματα. Coach, καταρχάς θα ξεκινήσουμε με τα συγχαρητήρια και σε σένα και στην ομάδα για την συνολική παρουσία της και βεβαίως για το σημερινό αποτέλεσμα που σας φέρνει στα μπαράζ. Θέλουμε να μας πεις πρώτον τη σκέψη και τα συναισθήματά σου μετά το τέλος του αγώνα. Δύσκολο είναι αυτό να το εκφράσεις τέτοιες στιγμές. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, αν και βέβαια αμέσως ρίξαμε τους τόνους και είπαμε ότι είναι άλλο ένα. Μιας και έχουμε φτάσει εδώ, θέλουμε να πάμε μέχρι το τέρμα, προφανώς, όπως και κάθε ομάδα, αν ήταν στη θέση μας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτά τα παιδιά. Ο μέσος όρος ηλικίας είναι 18 ετών. Είμαστε η νεαρότερη ομάδα στα εθναϊκά γήπεδα, τουλάχιστον σε Β' και Α' κατηγορία. Είμαστε πολύ περήφανοι σαν οργανισμός. Με τον πρόεδρο τον κύριο Λάκη, τον τεχνικό διευθυντή τον κύριο Μακρύ, όλοι οι προπονητές της Ακαδημίας, με τον μακροβιότερο τον προπονητή μας τον κύριο Τσαλαπατάνη στις Ακαδημίες, που ήταν και προπονητής μου στο αντρικό. Χαιρόμαστε όλοι πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικό να βλέπεις όλα τα τμήματα, κάθε ηλικιακή κατηγορία, προπονητές, συνάδελφοι μέσα στην Ακαδημία να είναι όλοι εδώ, να είναι παρόντες, να είναι μαζί οι γονείς των παιδιών. Είναι εκπληκτικό αυτό. Νομίζω η νίκη είναι αυτή. Το ότι πιστέψαμε στο θαύμα. Φτάσαμε στα μπαράζ. Επί προεδρίας κυρίου Λάκη, νομίζω, είναι ένα ρεκόρ. Έχουμε γράψει ιστορία. Έχουμε σπάσει όλα τα ρεκόρ φέτος, ειλικρινά, σε γκολ υπέρ, για επίθεση. Νομίζω και πλέον είμαστε η καλύτερη επίθεση σε όλη την κατηγορία. Δεν ξέρω και ο Τριφυλιακός νομίζω κάπου εκεί είναι, αλλά όσο για μας το έχουμε σπάσει σίγουρα αυτό το ρεκόρ. Η διαφορά των γκολ, έχουμε σπάσει αυτό το ρεκόρ. Νομίζω έχουμε 10 σερί παιχνίδια. Τρίτο σερί. Όχι, ψέματα, έβαλε γκολ ο Γεωργίου. 10 σερί παιχνίδια είχαμε με 0 παθητικό πριν το σημερινό, το οποίο έχουμε σπάσει και αυτό το ρεκόρ. Και άλλα πολλά που μου έχουν πει οι συνεργάτες μου, ο Αριστοτέλης ο Δημαράς, ο αναλυτής μας, και ο Χριστόφορος ο Τουμαζάτος, ο συνεργάτης προπονητής, που τα ψάχνουν όλα αυτά. Η δική μνήμα θέλω να χαρίσω αυτή τη νίκη στον Νικόλαο τον Κολαζά, τον τερματοφύλακά μας, που νομίζαμε όλοι ότι θα ήταν το τελευταίο του παιχνίδι σήμερα. Εν τέλει δεν θα είναι. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Τι να πω, είμαστε ενθουσιασμένοι. Αλλά προσπαθούμε να ρίξουμε τους τόνους. Σήμερα θα χαρούμε. Αύριο πάλι ξεκούραση, οκ, και δουλειά. Να είμαστε έτοιμοι μέσα στην Κυπούπολη που νομίζουμε, οκ, η Κυπούπολη είναι πάρα πολύ δυνατή ομάδα, πολύ δύσκολη. Έχει έναν τακτικιστή προπονητή, τον κύριο Παλίδη. Το physical της ομάδας τους είναι ίσως το καλύτερο στην κατηγορία. Θα πάμε στο γήπεδό τους. Έχουμε ιτηθεί μία φορά εδώ, μιας και είχαμε υποτιμήσει μάλλον το παιχνίδι. Αλλά φέραμε μια ισοπαλία εκτός έδρας στο δεύτερο γύρο. Δείξαμε ότι μπορούμε να ματσάρουμε τον αντίπαλο και θα πάμε να τα δώσουμε όλα και να πάρουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Coach, μας κάλυψες με την τοποθέτησή σου σε 2-3 ερωτήσεις που είχαμε στο μυαλό μας, όπως είναι και για το επόμενο παιχνίδι. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Τελείωσε το πρωτάθλημα, δεν τελείωσε η σεζόν. Όμως με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, όλες οι ομάδες, οι περισσότερες αν όχι όλες, έχουν εκφράσει το θαυμασμό τους για την δική σου ομάδα. Αυτό σημαίνει κάτι? Αυτό που έχουμε κερδίσει φέτος σαν οργανισμός είναι ότι λένε πάρα πολύ καλά λόγια για μας οι αντίπαλοι προπονητές και οι αντίπαλοι παίχτες. Και για το καλό μας ποδόσφαιρο, το μοντέρνο ποδόσφαιρο, αλλά λένε και για την ουσία, ότι μπορούμε να τους κερδίσουμε. Για μένα, στα όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκομαι στον οργανισμό, 9 χρόνια στην Ακαδημία, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη μας νίκη πραγματικά να μας σέβονται και να, ίσως και να μας φοβούνται κάποιες φορές. Αλλά τι να πω, αυτό το έχουν κερδίσει τα ίδια τα παιδιά. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο, σας το λέω, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί πάντοτε υπάρχουν δικαιολογίες να πεις ότι έχεις μια νεαρότερη ομάδα, μια άπειρη ομάδα. Ο προπονητής είναι νεαρός, είναι η δεύτερη μου χρονιά στο αντρικό ως πρώτος προπονητής. Τι να λέμε τώρα για τον κύριο Καρύδη και τον κύριο Κατσαρό που αντιμετωπίσαμε σήμερα. Ο μακροβιότερος προπονητής, ο κύριος Κατσαρός, μέσα στην κατηγορία, στο αντρικό του Τριφυλιακού. Για μένα είναι τιμή και παράσημο να έχω υπάρξει αντίπαλός τους δύο φορές φέτος. Coach, συγχαρητήρια και πάλι και να σας ευχαριστήσουμε για όλα αυτά τα όμορφα που προσφέρετε στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Να είστε καλά, ευχαριστώ.